είχαμε μια συμπηρία και εγώ την προϋπορέτηση. Βρεθήκαμε στο ελόριο του πλημμυριολογικού Αθηνών γιατί λέει δεν γκρεμίσαμε ένα επικίνδυνο χτίσμα στο πάρκο Γόρος. Η εισαγγελέα, η κυρία εισαγγελέα, έτοιμη να καταδικάσει. Έτοιμη να καταδικάσει. Πώς ο δήμαρχος παλιά ο Γουραγιώτης, τώρα εσύ, έχεις ένα δημόρφο, μπαινογένει μέσα και δεν το περίμενε. Είναι μια ιστορία μας αυτό. Είναι κάποιες ενστάσεις και ευρωπαϊκή επιτροπή, το μπερδέψαμε λίγο τα χάρτια του ΟΕ. Είχα γυμνιάνει τη σάρια στην κυρία. Και ο Γουραγιώτης κι εγώ. Με το κτίριο, μέσα. Συνδέεται στην ηλικία. Το κτίριο του γεωργονίου. Πέθανε ένας δημότης μας και βρέθηκε ο πρωί δήμαρχος να κυβορούν για την αυτοκίνηση εξαμηνίας. Και ο νύχτης δήμαρχος να τρέχει, τι μπορεί να κάνει να μην καταφέρει τον δήμαρχο. Του το έπεσε. Πιστεύω ότι είναι ωραία. Δεν με πεθαίνει στο σπάμα του. Και τώρα μπορεί να πάει να πέσει κάποιο ποτή. Εγώ θα πάω κατηγορούμενο. Έτρεμε η ιδέα όσο ήμουν δήμαρχος στο 7-10 το Σίον, που έπρεπε τα κτίρια να κρέμουν, γιατί πολλά δεν είχαν κρεμιστεί. Έδωσα εντολή τότε στην εταιρεία του κυρίου Παπαθανασίου Θανάση, που συνεργάστηκε την εταιρεία, και κρέμισε τα και κρέμισε ποτά από αυτά. Θα με ρωτήσω, τα πληρώθηκε, κάποια ναι, κάποια όχι. Τα πάμε το λίγο το μάτι. Όταν ανέλαβα δήμαρχος, το 2014, πρώτο μέλημα, να αποσοβήσουμε τους κινδύνους που μπορούν να πέσει πάνω στο παιδί το δικό μου, που είναι το σχολείο. Ή στο δικό σου, το δικό σου, το δικό παιδί. Ή σε εμάς τους κινδύνους. Λέβαμε το κτίριο συσσαγωγικού του Γιώργου. Ξέρετε, του Βακανιάρη. Και κρατιότανε σε κολόνες του ΟΔΕ. Και φύσανε και το κούνανε. Βλέπαμε τόσο ταχυδρομείο, ένα κτίριο κρεμασμένο σε κολόνες του ΟΤΕ και λέει και δεν είναι αστυνομική εντολή, εισαγγελική παραγγελία, γκρέμισε. Η εποχή που έφερα να βγουν τόσο τα χρέη του τρίπου, να του πρόσφερε νέο κάτι, να βγάλουν τα έργα, όλα αυτά τα πέσαμε στο τόσο. Κάναμε μια πρώτη μελέτη την εθνική υπηρεσία και όπως χρειάζεται προς την ΦΠΑ. Κατεπίγουσα. Γκρεμίστηκε το σπίτι. Πήραμε ανάσα. Και ξεκινάμε να αναλυθεί να κάνουμε μετά ένα σπίτι. Μελέτη δεν υπήρχε. Δεν βρήκανε λεφτά. Δεν είχε. Ρωτάω τον καζιγραφό, σε ρωτάει τι κάτσα μου. Για αυτή την αποκεντρωμένη. Δεν τριβήνει τίποτα, δεν έχει άδεια. Αλλά κανένα. Και έτσι είχαμε ένα ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και στην άλλη. 250.000 ευρώ ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Εργοδάφος Κακυρόπουλος Γεώργιος, εταιρεία ΣΤΑΤ. Το είχε χτυπήσει ο άνθρωπος, η οποία ανάθεση, αναφερόταν σε μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση προβλημάτων από φυσικές καταστροφές. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν το ξέρα. Και ο κύριος Κουραίνης, ο κύριος Κουραίνης, 11, 12, 13, 14, και κάτω όλος τον ίδιο έκανε. Τώρα ποιος είναι ο κοντάλος, αφού ήταν η καλή προέπαιρνε τη δουλειά, ξέρουν τα φράδια, σε μια πλημμύρα, στις ταπούνες, είναι ένα καλύτερο του Δήμου. Και του είπα, αδερφέ, δεν το βοήθει. Ξεκινάς από τη σπίστωση μηχανημάτων και κρεμίζεις σπίτια. Προσέξτε, 250.000 ευρώ όλη η ανάπτυξη. Τα λέω καλά και εσύ, και αν τα λέω 200.000 ευρώ, γιατί εγώ δεν τα λέω καλά. Μπορεί να έχω παραδειοφορηθεί από κάποια. Να μην χρησιμοποιήσω αυτές τις φράσεις για να κάνω λάθος. Εντάξει. 250.000 ευρώ και ξεκινάμε και κρεμίζουμε. Πάμε. Προαστιακό Αντιλοσίων, τα κτίρια του Σιδών. Το κτίριο του Σόρκα. Σόρκα.
πέσει τα αρχεία. Το πατουγιόρο, το του κουράζει, δεν μπορεί. Του λέω του λάσου. Εδώ, στο κέντρο, θα έρθει το γιο, θα μα πλάκουμε. Την αστεία παλαιολόγου, πόσο να το. Γιόρο, θα μα πλάκουμε. Τα λέω καλά. Ωραία. Στη Σοφία στη γέφυρα. Πολλά χτίρια, 10-15 χτίρια, κρεμίζα. Και πάντα με άδειε πολεοδομία, γιατί εγώ την χαρά. Να είμαι σε αρχιτεκτονικό στην πολεοδομία, οπότε δεν πρέπει να σκέφτεσαι όλα. Όχι σε αρχιτεκτονικό, σαν σαν οργανωτικό άνθρωπο. Άρα γκρεμίσαμε πάρα πολλά κτίρια. Προσέχει η εργοδαμία, όλοι 250.000. Γκρεμίσαμε πάρα πολλά κτίρια και σε συνεχίσουμε να γκρεμίσουμε με τα χρήματα αυτά. Αν δεν μπει στο συνεχάνημα, που σημαίνει υδροφόρα, έχει το δίπλα. Το δωμάτιο υδροφόρα εκεί. Δεν θα πει τόσο 200 χρόνια πολλά από τα υδροφόρα. Και διαβάζω. Ένα δελτίο τύπου. Εκτιμώ αυτό που τώρα είναι κάτι λάθο. Αυτό που είμαστε λάθο κάτι με πάνω. Ή πληροφορήθηκε λάθο. Αλλά είτε γράφουμε λάθο. Ή πληροφορούμαστε λάθο. Μέχρι και ο μεγάλο θα θέλει να πατρίξει και πει μια που τα κάνα λάθο. Και εγώ πριν από λίγο τα κάνα λάθο. Δεν είχα δει το χάρτη του αντιπάλου. Εδώ είναι τροφή. Αν το σηκώσει, δεν κάνω λάθο. 250.000 ευρώ για κατεδάφιση ενό τυρίου στάθμου. Και 115.000 ευρώ για το κτίριο αυτό δόθηκαν στην εργολάβα. Και αν ο εργολάβος είναι 115 και αν ο εργολάβος 250, τι θα πλέον, θα το δω. Μπράβο μου, ούτε ξανά καταδάθουν το κοινό πλήρω, μπράβο. Δεν θα με είχε πέσει, θα πήρα μόνο. Δεν μπορώ να πω, από τη στιγμή που θα δεν πει ότι από τη δεύτερη σελίδα, παράκταση του Δήμου Φιλής, εκνάμιση συμμετοχής. Και το Δήμο, το παλιό Δήμο του κ. Κουρέιν, ένα δίκτυο στο διοικητικά, ένα πολιτικό μηχανικό, είπα αυτό είναι χειρίδιο. Και πέσα από την πιφέρα, σκοτώθηκα από το σχήμα. Σκοτώθηκα από το σχήμα, σκοτώθηκα από όλα. Και μου απαντάει ο αξιόπιστος κ. Μαραγκός. Το κτίριο αυτό δεν κόστησε πάνω από 21.000 ευρώ. Εκτιμώ ο κ. Κουρέιν σε κανένα. Ή αυτοί που το γράψαν, που είμαι σίγουρος, ή αυτοί που το γράψανε, πήραν λάθος πληροφορίες. Πρέπει για να αποκατασταθεί η αλήθεια, να γραφτεί αυτό. Ποιος γράψει, έκανα λάθος. Όπως είπα, δεν έκανα λάθος, Δεν στήξε το σπίτι 250.000 ευρώ. Κύριε Παρεμή, μου λέτε, δεν υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ. Ενώ τα μηχανήματα έχουν συγκεκριμένα, εργολάβος ο κ. Καγκυρόπουλος Γιώργιος, είχε πάντα τη μελέτη αυτή, δεν ξέρει ότι δουλεύει καλά, ανοιχτό δηλαδή διαγωνισμό 21.000 ευρώ. Από 21.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ είναι 229.000 ευρώ. Ούτε για ένα ευρώ δεν θα πω εγώ με αυτό το προσωπικό. Λέω με τους πάντους. Είναι ντροπή για όλους μας. Όταν κάνουμε κάποιο λάθος, θα το μεταφορήσουμε.